Με αφορμή την ανακαίνιση που έγινε στο σχολείο μας, την ενεργειακή αναβάθμιση έγινε τον περασμένο χειμώνα. Είχαμε μια επαφή με τον παπά και μας λέει ότι μας ενημέρωσε στο σχολείο ότι θα έρθει επίσκεψη στην Καλονή ο αδερφός του, ο κ. Ιάσον Πίνης, ο οποίος είναι ιδιαίτερος του Πρωθυπουργού σε θέματα Νοτιού Αμερικής. Μάλιστα. Και ίσως θα μπορούσε να μας βοηθήσει, να βοηθήσει το σχολείο σε εξοπλισμό, σε οτιδήποτε πρόβλημα έχουμε, ναι. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και λέω, του είπα εγώ ότι εντάξει, καλώς να μας έρθει, να το ξεναγήσουμε και στο σχολείο μας, να το γνωρίσουμε. Και τις πριν δύο μήνες, περίπου τέλεια Οκτωβρίου, ήρθε στο σχολείο. Και συζητήσαμε στο γραφείο εδώ του, το γραφείο το δικό μου. Ναι. Και λέει, τι μπορούμε να κάνει, τι θέλετε να σας κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός. Και λέω, κοιτάξτε, θα δείτε, έχουμε 10-11 αίθουσες έχει το σχολείο μας, 11 αίθουσες έχει, οι 5 αίθουσες έχουν εξοπλισμό, ελεκτρονικούς υπολογιστές, διαδραστικό πίνακα, βίντεο προβολής. Οι άλλες οι 5 δεν έχουν, δεν έχουμε ούτε διαδίκτυο. Mm-hmm. Και λέει, τι θέλετε, λέω, θέλουμε 5 βίντεο προβολής και 5 λαπτόπ. Μάλιστα. Λέει, ωραία, κάνουμε ένα αίτημα, μας έδωσε το email του, κάντε ένα αίτημα υπόψη του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Δημητριάδη, ναι. Και θα προσπαθήσουμε να το προωθήσουμε το θέμα. Λοιπόν, κάναμε στα σχολείο ένα αίτημα προς το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Δημητριάδη Γρηγορίου, και ανταποκρίθηκαν άμεσα. Δηλαδή, έχετε παραλάβει το υλικό τώρα? Έχω παραλάβει. Όπως σας είπα, ανταποκρίθηκε άμεσα το γραφείο του Πρωθυπουργού, ναι. Και παραλάβαμε τον εξοπλισμό, τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Και ήταν, λέω, χριστουγεννιάτικο δώρο. Είναι κεντρικό σχολείο η Καλονή, μεγάλο σχολείο. Πάντα είχαμε εξοπλισμό. Και ιδιαίτερα τώρα με την ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάθηκε καινούριος Λέβητας, αλλάξανε όλα τα σώματα στις αίθουσες διδασκαλίας, έγινε θερμομόνωση του κτηρίου, καινούργια ακουφώματα, βάλα κλιματιστικά σε 3 αίθουσες. Είμαστε καλά, μπορώ να πω. Απλά σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όσον αφορά το ηλεκτρονικό μάθημα, υστερούμε λίγο. Τώρα πιστεύουμε την εγκατάσταση και των λάπτοπ που πήραμε, ναι, από το γραφείο του Πρωθυπουργού, θα είμαστε μια χαρά. Θα μπορούν οι συνάδελφοι να κάνουν μάθημα άνετα.